εντάξει, να περάσουμε. Όλα τα πήραμε. Από ό,τι βλέπετε δεν έχει μείνει τίποτα απολύτως. Τα καταστρέψαν όλα. Βανδαλίσανε, διαλύσανε, πήρανε τις πόρτες, τα παράθυρα, τα κάγκελα. Μέσα αδειάσαν όλους τους χώρους και ό,τι έμεινε το καταστρέψανε, το σπάσανε. Το διαλύσανε, δεν έχει μείνει τίποτα από το σύστημα. Ουσιαστικά ο λόφος 40 μαζίρων έχει πεθάνει για το σύστημα των προσκόπων, δεν μπορεί να λειτουργήσει εδώ πέρα. Δηλαδή, αρχεία και πράγματα τα οποία ξεκινάνε από το 1930 και το 1999 με την επανίδρυση του συνεχίζονται, καταστράφηκαν όλα σε δύο μέρες. Η εκτίμησή σας, ποιοι πιστεύετε ότι μπορεί να το έχουν κάνει αυτό? Πιθανότατα είναι από εδώ πέρα, γύρω από την περιοχή, ακριβώς. Οι οποίοι κατά καιρούς παίρνουν διάφορα σίδερα κυρίως, γιατί μέχρι και από το ρολόι μας έχουν κλέψει του ρεύματος, το είχαν διαλύσει και το πήρανε για να κόψουν μόνο το καλώδιο του, για να το πουλήσουν για χαλκό. Άρα πιθανότατα είναι από εδώ. Το θέμα είναι ότι και στην αστυνομία που μιλήσαμε μου λένε εκεί πέρα δεν μπορούμε να πάμε. Είναι επικίνδυνα. Γιατί σίγουρα ένας όγκος τέτοιων πραγμάτων που με φορτικά ήρθαν και τα φορτώνανε, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν πάνε στις αυλές τους θα υπάρχουν τα μισά μέσα εκεί. Αλλά κανένας δεν τολμάει να πλησιάσει. Λέτε ότι είναι οι τσιγκάνοι που μένουν κοντά στο λόφο των 40 μαρτύρων. Ναι, ασφαλώς. Ασφαλώς γι' αυτό μιλάω. Έχουν απειλήσει, έχουν κλέψει την περίφραξη του φιλοζωικού που είχε μπει εδώ πέρα μαζί με τους προσκόπους που φιλοξενείται και μάλιστα είχε συμβεί στον υπαρχικό να τους πετύχει την ώρα που μόλις είχαν φορτώσει και την είχαν ξυλώσει όλοι από μόλις είχε μπει. Και πήγανε να τον πατήσουν και να τον σκοτώσουν με τα αυτοκίνητα. Έχει έρθει σφαίρα από το παρελθόν μέσα από το παράθυρο με στη λέσχη. Έχει γίνει, μετά την προηγούμενη κλοπή που είχε γίνει, ήρθα να δω τι γίνεται και με απείλησαν με όπλο. Με απείλησαν με όπλο, σήκω και φύγει. Και αν δεν περνάει κόσμο, ευτυχώς είναι δίπλα ακριβώς ο δρόμος και να βάλω τις φωνές, μπορεί να μην είχαν καθαρίσει κιόλας.